Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό του Ριζούπολης, Greek Fricassé εναντίον Anonymous απόψε για τον πρώτο όμιλο της Rising κατηγορίας. Η Greek Fricassé που έρχονται από δύο σερί ήττες και είναι στο 3-3, από τρεις σερί νίκες οι Anonymous που βρίσκονται στο θετικότατο 4-1. Οι Greek Fricassé που έχουν μόλις 5 παίχτες απόψε στην αποστολή τους και είναι αυτοί που βλέπετε: Χαλκιάς, Λαζίδης, Ηλιόπουλος, Κούταρης και Πανταζίδης. Με δύο παραπάνω στην αποστολή τους οι Anonymous, το τζάμπολο το κερδίζουν οι Greek Fricassé. Τώρα ο Ηλιόπουλος θα βρει τον Λαζίδη. Λίγο ωραία στο κόψιμο του Σκούταρη. Δεν θα βάλει το καλάθι. Μαζεύει ο Σωτηρόπουλος. Βγάλαν μια πανέμορφη φάση. Άκαρπη ωστόσο. Φρικασέ ο Σκούταρης. Θα κλέψει το μπάσα του Τάγαρη. Φεύγει στην άλλη άκρη. Χαλκιάς βρίσκει τον Πανταζίδη ο Σκούταρης. Τρία δεύτερα. Οπότε δεν μετράει ότι έπαιξε μετά την μπάσα του Πανταζίδη. Λάχος κατεβάζει για τους Anonymous. Έχει απέναντι Γιαντάκης. Στη γωνία είναι ο Κωνσταντινίδης. Βρίσκει μέσα τον Σωτηρόπουλο. Ο Τάγαρης για δύο είναι άστοφος. Ή αλλιώς Τάγαρης, όπως ζήτησε ο Στάδης Λάχος να τον αναφέρω. Τώρα στην άλλη άκρη ξανά η Greek Fricassé με τον Πανταζίδη. Πάσα περνάει στο Λαζίδη, θα σηκωθεί ο ψηλός στον Greek Fricassé. Αστοχή ξανά, σηκώνεται ξανά, είναι άστοχος. Rebound που το μαζεύει ο Σωτηρόπουλος, πήγε να χάσει, ωστόσο ανέκτησε. Τώρα η μπαλά ξανά σε χέρια Ανώνυμων. Ο Βιδιαδάκης βρήκε τον Τάγαρη. Ξανά ο Βιδιαδάκης. Στη γωνία πολύ ωραία, στη πάσα δίποντο είναι από τον Σωτηρόπουλο, άστοχο. Μάθησε ο Ηλιόπουλος και τώρα τρέχει ο Γιώργος για τον δεξί διάδρομο. Πρώτο 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε μόλις. Χαλκιάς στο 0-0 το παιχνίδι. Πανταζίδης. Δύο ωραία πετάγεται ο Κωνσταντινίδης. Κάνει το deflection. Δεν εξασφαλίζει και την κατοχή όμως, καθώς ο Πανταζίδης ανακτά. Σε ο δεύτερος στην επίθεση. Ο Ηλιόπουλος αστοχή. Δεν βρίσκει η Στεφάνη μπάλα. Οπότε ο Λαζίδης δεν θα μπορέσει εν συνεχεία να ολοκληρώσει τη φάση μετά το επιθετικό του rebound. Παραμένει στο ποδοσφαιρικό 0-0 το παιχνίδι και οι Ανώνυμοι τώρα έχουν την ευκαιρία να ξεκολλήσουν την ομάδα τους, αλλά και γενικά το σκορ από την επιθετική αυτή αμηχανία που επικρατεί. Όπου τους μαζεύει, αλλά κάνει το λάθος και ο Τάγαρης κλέβει. Λάχος, μια συνεννοησία, κλέβει ο Χαλκιάς. Στην άλλη άκρη ο Πανταζίδης από την πάσα του Χαλκιά. Πανταζίδης βρήκε και πάλι το Χαλκιά, δεν κατάφερε να σώσει. Μέχρι 35 ακόμη. Παραμένει στο 0-0 το παιχνίδι. Άγαρης. Ιδιαδάκης. Μέσα η λάθος πάσα του Σωτηρόπουλου. Άλλο ένα λάθος στο παιχνίδι. Έχουν οι Anonymous 2 και Φρικασέ. Τώρα Πανταζίδης τον Ηλιόπουλο. Τη γωνία ο Σκούταρης. Μέσα είναι ο Λαζίδης. Θα σηκωθεί, ούτε αυτό θα πει. Λιμπάν το μαζεύει ο Σωτηρόπουλος. Καστοκιά του Βαγγέλη Λαζίδη. Στην άλλη άκρη έχει φύγει ο Βιδιαδάκης. Κλείνεται στη γωνία, έβγαλε στον Τάγαρη. Μέσα για τον Σωτηρόπουλο, θα γυρίσει, έβγαλε τελευταία στιγμή στον Βλάχο, θέλει να περάσει στο κέντρο, η μπάλα στα χέρια του Κωνσταντινίδη, για δύο πατάει ο Τάγαρης, είναι άστοχος, rebound από ποιον, από κανέναν, δεν καταφέρνει ο Σωτηρόπουλος να κρατήσει την κατοχή για την ομάδα του, έτσι εκείνη περνάει ξανά στα χέρια των Fricassé. Χαλκιάς. Όπουλος ξανά για τον Χαλκιά. Έβαλε στο Σκούταρη, τίποτα του Σκούταρη, ο καστό θα μπει. Γιαδάκης. Σχεδόν 4 λεπτά στο παιχνίδι. Ακόμα στο 0-0 το σκορ. Κοιτάξτε, οι δύο ομάδες και αρκετά λάθος τώρα. Τάγαρης σώζει την μπάλα. Ο Σωτηρόπουλος περνάει από το κέντρο. Γίνεται ένα φάουλ από τον Χαλκιά. Κύριε Φρικασέ, πρέπει να προσέξουν τα φάουλ τους, να τα διαχειριστούν σωστά ώστε να μην έχουν προβλήματα με φορτωμένους
από άποψη φάουλ παίχτες. Συνέχιση του παιχνιδιού. Να έχω στο κύριο τρίποντο. Καρδιάς που έχει μαζέψει φεύγει απέναντι. Έβγαλε στον Λαζίδη. Ωραίο το spin move, ωραίο και το τελείωμα από τον Λαζίδη. Σπάει το ρόδι στο μάτς. Το 2-0. Έχουμε ο Τάγαρης, φαίνεται. Έχει τραυματιστεί λίγο. Όλα καλά φαίνεται να είναι. Στο πρόσωπο. Το πρόσωπο φαίνεται να πιάνει. Φορά έγινε, τώρα ο Βλάχος. Βάλα στα χέρια του Βιλιαδάκη. Βρίσκει τον Τάγαρη, καταρρύς τον Σωτηρόπουλο. Είναι για τον Βλάχο. Κουστάρι, καλέξω στον Βιλιαδάκη, είναι τρίποντο το σουτ και μπαίνει. Και οι ανώνυμους για να περάσουν μπροστά και με έναν. Τώρα Σκούταρης. Μανταζίτης μέσα για τον Λαζίδη. Ωραία στο κόψιμο του Ηλιόπουλου. Πανέμορφη φάση από τους Greek Fricassé. Φοβερή συνεργασία μεταξύ Λαζίδη και Φωτόπουλου. Και Ηλιόπουλου μάλλον. Ο Φωτόπουλος λείπει απόψε. Είδε το κόψιμο του. Πέρασε πανέμορφη και πανέξυπνη βάσα. Reverse layup ολοκλήρωσε επιτυχώς. Ο Δήμου θα περάσει το μεταξύ για πρώτη φορά στο μάτς για τους ανώνυμους στη θέση του Κωνσταντινίδη. Και ο Δρόσος στη θέση του Ταγαρή. Δρόσος. Ο Βλάχος ένα τρίποντο με το χρόνο. Λίγη θα το βάλει και αυτό. Αρχίζουν και παίρνουν μπρος τις δύο ομάδες. 6-4. Οι ανώνυμους. Λαζίδης. Σκούταρης από το έξω της βολής. Άσαφος και ο Βιδιαδάκη φιλότερα από όλους. Πάρα στα χέρια. 4 και 10 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Κανένα φάλος τώρα από μεριά σε ανώνυμων. Ο Σωτηρόπουλος περνάει ωραία αλλά είναι άστοχος. Αν το μάζεψε ο Πανταζίδης, έναντι έχει βρει τον Χαλκιά. Περνάει ο Χαλκιάς αλλά στο χ. Rebound του Δρόσου. Γράψε στον Δήμου. Η Διαδάκη θα το πάρει το τρίπλο μετά από μια τρίπλα αλλά δεν θα στοχίσει. Βράζει ψηλότερα από όλους. Έχει τον εκδιασμό. Έχει απέναντι. Κάνει λίγη κράτη και περνάει στον Ηλιόπουλο που ήταν πιο πίσω του. Τώρα ο Σκούταρης θέλει να ανέβει, το κάνει ανεπιτυχώς. Πάω το παιδί μου. Βλάχος. Στα της έβγαλε στον Σωτηρόπουλο. Ριμποντό από τον Δρόσο, είναι άστοχο. Ριμπάουντ μάζεψε ο Ηλιόπουλος. Ένα στοχό παραγωγικά παιχνίδι ως τώρα, αλλά αμφίροπο, είναι κλειστές οι άμυνες και έτσι δυσκολεύονται οι δύο ομάδες να βρουν ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκοράρουν. Εδώ το τρίποντο του Ηλιόπουλου πήγε καλά, αλλά ήταν άστοχο γι' αυτό. Λάχος είναι ο που μαζεύει και καταβάζει, αλλάζοντας και το σύστημα. Απελευθερωθεί ο Βιδιαδάκης από τα screen, στη γωνία ο Δρόσος ξανά, ο Βιδιαδάκης, ξανά Δρόσος. Βιδιαδάκης προσποιείται, έχει άλλα 3 δεύτερα, πολύ ωραία μέσα για τον Σιδηρόπουλο. Έχασε την μπάλα τα χέρια του και ο Σκούταρης μάζεψε. Φεύγει μέχρι την άλλη άκρη. Μέσα στο Χαλκιά και είναι στη γωνία για τον Πανταζίδη. Ξανά Χαλκιάς. Κόψιμο του Λιόπουλου. Πανέμορφα μέσα για τον Λαζίδη. Άλλη μια συνεργασία μεταξύ των δύο. Για να ισοφαρίσουν στο 6 όλα οι Greek Fricassé. 2 και 12 ακόμη. Βιδιαδάκης μέσα στο Δήμο. Ξανά Βιδιαδάκης. Δήμο αριστερά. Δρόσος αλλά 5 δεύτερα για τους ανώνυμους. Αλλά ο Βιδιαδάκης έτσι εκείνη θα περάσει τα χέρια των Greek Fricassé.
Αλκιάς. Τελευταία 100 δεύτερα της πρώτης περίοδου, στο 6 όλα το παιχνίδι. Πανταζίδης θέλει να περάσει. Δύσκολο τελείωμα. Αλλά κολλάει και όλα εκεί. Έχει κάνει και τα βήματα ο Μάνος Πανταζίδης. Θα χρησιμοποιηθεί η φεδρική μπάλα για να κατέβει. Θα μπει και όλα στο καλάθι. Για την ιστορία δεν θα μετρήσει. Τώρα η επαναφορά για τους ανώνυμους. 1-30 για την πρώτη περίοδο. Βλάχος. Βάλα μέσα μετά το φλέαρ του Βλάχου. Θα σηκωθεί πολύ ωραία την ασίστ του Σωτηρόπουλου. Το 6. Φλέαρ, είπα το φλάσ καλύτερα. Στην μπάλα μετά το σκριν. Τώρα ο Λαζίδης με την μπάσα του Ηλιόπουλου. Χαλκιάς, αλλά 2 δεύτερα. Ο Σκουτάρης δεν προλαβαίνει. Δεν θα θεωρηθεί κανός γινόμενο. Το σούτ του. 8-6 μπροστά η Ανώνυμος. Βιδιαδάκης. Χαντόφ με τον Βλάχο. Χαντόφ με τον Δρόσο. Κίνηση εκεί από τους ανώνυμους. Ωραία γυρνάει ο Δήμο. Ωραία κίνηση του ψηλού. Δεν είναι άστοχος. Rebound του Σκούταρη. Ταξίδης παίρνει φορά. Ρίχνει μέχρι απέναντι. Θέλει να ολοκληρώσει μόνος του τη φάση. Το κάνει ανεπιτυχώς όμως. Ο Δρόσος μαζεύει. Τώρα ο Βιδιαδάκης. Νέα δεύτερα, όλα στη διάθεση των ανώνυμους. Στην γωνία η μπάλα, το τρίποδο από τον Βλάχο. Είναι άστοχο. Μάζεψε ο Ηλιόπουλος. Πρέπει να προλάβει να σουτάρει εκεί, να προλάβει. Ο Παλαζίδης δεν προλάβει. Λήξη προς περίοδο, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη. Δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 8-6 το σκορ. Φέρνουν ανώνυμους. Παραγωγικά παιχνίδι. Έκλεψε ο Ηλιόπουλος. Έχει φτάσει ο Πανταζίδης. Γυρνάει ωραία. Το σούτ όμως βρίσκει στο δοκάρι που λέμε. Στο ταμπλό ουσιαστικά. Βιδιαδάκης. Σωτηρόπουλος. Η μπάλα μέσα στο Δήμου. Γυρνάει με ένα ωραίο αριστερό χουκ. Αλλά είναι άστοχος και μαζεύει ο Λαζίδης. Εκείνος πάει αριστερά του στο χαλκιά. 9-23 τώρα μπήκαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σκούταρης. Βρίσκει μέσα τον Πανταζίδη. Ξανά ο Σκούταρης από τη γωνία. Θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Αφήνει την μπάλα ο Σιαδόπουλος να περάσει εκτός. Και στα χέρια της ομάδας του. Συμπληρώσαμε μόλις το πρώτο αγωνιστικό λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δρόσος. Σωτηρόπουλος. Θα περάσει. Βράλει έξω στο Σιαδόπουλο. Με ταμπλό παραλίγο να βάλει το σούλτ. Αυτό δεν έγινε. Χαλκιάς μετά την παρέμβαση του Λαζίδη. Που μαζέψει τώρα ο Χαλκιάς για απέναντι. Προτιμάει να το γυρίσει στο σετ. Ηλιόπουλος. Σκούταρης. Ωραία στο κόψιμο του Λαζίδη. Θα γυρίσει και το κερδίσει τις δύο βολές. Τάγαρης θα περάσει μέσα στη θέση του Βιδιαδάκη. Μπαίνει η πρώτη του Λαζίδη. Το 7. Χάσει τη δεύτερη παρόλα αυτά και θα μαζέψει ο Υγείο Δήμου. Ο Σωτηρόπουλος.
Μακαρίς, μία ο Δρόσος, ένα τρίποντο από τον Παναγιώτη, είναι άστοχο, ο Λαζίδης μαζεύει και αντεπιάζει τον τώρα, βρήκε μπροστά τον Πανταζίδη, ο οποίος κάνει τα βήματα στην προσπάθεια του να περάσει με πρώτο το σταθερό και έπειτα κάνει την τρίπλα, ένα σύνδεσμος λάθος. Δρόσος έβγαλε στον Σωτηρόπουλο, μία στον Τάγαρη. Βρήκε τον Δρόσο, η μπάλα μέσα στον Σκιανδόπουλο. Την αποστάρει τον Λαζίδη. Σταματάει την τρίπλα και βλέπει ψηλά τον Σωτηρόπουλο. Σωτηρόπουλο με δύο δεύτερα ακόμη σηκώνεται. Ωραία κίνηση, άστοχο το τελείωμα. Βλέπει ο ίδιος την αστοχία του μετά την συνδρομή του Σκιανδόπουλου. Τάγαρη θέλει να περάσει. Θα σηκωθεί ο Τάγαρη, θα αστοχήσει. Σκούταρη ψηλότερα από όλου. Θέλει να τρέξει τώρα από τα δεξιά το γήπεδο. Ολοκληρώνει τη φάση σαν το άγαλμα τη ελευθερία. Αλλά δεν βάζει. Μπάλα στο δίχτυ. Στο 7 παραμένει το σκόρ υπέρ των Ανώνυμων. Σκουδαρίς μαζεύει ξανά την αστοχία του Σκιαδόπουλου. Και οι Greek Freak σε μια άλλη ευκαιρία να ξαναπεράσουν μπροστά στο παιχνίδι. Αλλά 7 και 5 για το πρώτο ημίχρονο. Ο Χαλκιάς είδε τον Πανταζίδη 45. Παίρνει το τρίποντο ο Μάνος. Είναι άστοχο. Και ο Σκιαδόπουλος εξασφαλίζει την κατοχή την ομάδα του. Ρίχνει την άλλη άκρη. Ο Σωτηρόπουλος για να σηκωθεί για να δείχνει μια φοβερή τάπα από το σκούταρι. Μετά το στόπ και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ξανά μαζί λοιπόν. Επαναφορά για τους ανώνυμους μετά από αυτή την φοβερή τάπα του σκούταρι. Έγινε επαναφορά. Αλλά τον Τάγαρη βρίσκει σε σώμα. Καταλήγει έξω. Πάλι σε χέρια ανώνυμων. Σε ανώνυμα χέρια. Τώρα ο Σωτηρόπουλος θέλει να περάσει. Χάνει, ανακτά την κατοχή. Το τζάμπολ. Το πελάκι τι δείχνει. Δείχνει ανώνυμος. Α, όχι. Greek Freak σε δείχνει. Όχι, όχι, σωστά. Ανώνυμος δείχνει. Εν τέλει όντως είναι στους Greek Freak Assembly μπάλα. Από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχιστεί το παιχνίδι στους Greek Freak Assembly. Χαπιάς Ιλιόπουλος βρήκε τον Λαζίδη. Θέλει να περάσει εκείνος. Λέει και ανάμεσα σε τρεις θα σηκωθεί ο Λαζίδης. Είναι άστοχος. Τι μου είναι εκείνος που μαζεύει για τους ανώνυμους που φεύγουν τώρα μπροστά με τον Δρόσο. Στη γωνία βρήκε τον Τάγαρη. Δρόσος για τον Σωτηρόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος, ξανά ο Δρόσος. Να περάσει Σκιαδόπουλος. Σωτηρόπουλος βρίσκει τον Δρόσο. Το τρίτο του Δρόσου είναι άστοχο. Πάνω του μαζεύει ο Χαλκιάς. Άλλο ένα δεκάλεπτο που και οι δύο ομάδες είναι φτωχές παραγωγικά. Ξεπεραστεί το διψήφιο από καμία ομάδα. 8-7 παραμένει το σκόρ υπέρ των Ανώνυμους. Δεν έχουν σκοράρει Ανώνυμους ακόμη. Μια βολή έχουν βάλει με τον Λαζίδη, Greek Freak Assembly. Ο οποίος Λαζίδης τώρα ψάχνει μια πάσα από το post. Το τρίποδο του σκούταρι δεν θα μπει ούτε αυτό. Τον του Δήμου. Δρόσος. Μάλλον στα χέρια του Σκιαδόπουλου. Στο λάθος κλέβει ο Πανταζίδης. Στην άλλη άκρη πολύ χώρο Χαλκιάς για να σηκωθεί και να το βάλει. Θα περάσουν μπροστά οι Greek Freak Assembly με αυτό. Το 9-8. Ένα επιμέρους 3-0 για τους ίδιους. Σωτηρόπουλος στο λάθος. Βλέπουν ξανά οι Greek. Μέχρι τον Ηλιόπουλο να φεύγει απέναντι. Χάνει όμως την μπάλα. Και είναι ξανά σε χέρια ανώνυμων. Ο Βιδιαδάκης θα μπει στη θέση του Δρόσου και ο Κωνσταντινίδης στη θέση του Δήμου. Λιγότερο από 5 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Βιδιαδάκης αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα θα την σηκώσει από το έδαφος. Σωτηρόπουλος.
φυλάει ο ίδιος. Ωραία, είδε μέσα με μια laser πάσα τον Κωνσταντινίδη. Αλλά έκλεισε ο Λαζίδης. Αλλιάκη σηκώθηκε ο Πανταζίδης και αστοχή. Ο Σωτηρόπουλος μαζεύει την αστοχία του αντίπαλου του και φεύγει μπροστά. Η υπεραριθμία για τους ανώνυμους δεν την εκμεταλλεύονται. Σκουταρίς μαζεύει. Θέλει να τρέξει. Ο Σωτηρόπουλος του κάνει το φάουλ. Δεύτερο τον ανώνυμους. Κανένας τώρα η Greek Fricassee αυτή την περίοδο. 4-22 για το ημίχρονο. Στο 9-8 το σκορ για τους Fricassee. Θα πιάσουμε μέσα για τον Ηλιόπουλο. Ο Λαζίδης προσπίδει και θέλει να περάσει. Θα σηκωθεί ο Βαγγέλης, θα το βάλει και αυτό. 11-8. Μέρους 5-0 τον Greek Fricassee. Αυτό είναι το πρώτο διψήφιο. Μετά από 16 λεπτά στην αναμέτρηση. Κωνσταντινίδης, η Διαδάκη θέλει να περάσει και θα κερδίσει ένα φάουλ. Από τον Ηλιόπουλο είναι το πρώτο τον Greek Fricassee στη δεύτερη περίοδο. Είναι δύο βολές για τον Διαδάκη. Πάλι την πρώτη. Μπαίνει τη δεύτερη. 10-11. Αυτή ήταν η πρώτη πόντη των ανώνυμους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Χαλκιάς. Βρήκε Πανταζίδη. Μια λόμπα για τον Λαζίδη. Δυναμική τρίπλα. Α, ωραία το πόδι του στο pivot. Το βάζει και αυτό. Απόλυτος πρωταγωνιστής τώρα για την ομάδα του. Έχει τους 9 του 13. Έναν λιγότερο από τους συνολικούς πόντους των ανώνυμους. Βλάχος στο τρίποδο για να απαντήσει. Όχι, ακόμα να βρουν καλάθι. Εντός παιδιάς οι ανώνυμους κερδίζουν το foul Greek Fricassee από τον Βλάχο. Περάσει μέσα στη θέση του Τάγαρη. Παραπάνω με τον Ηλιόπουλο να βρίσκει τον Χαλκιά. Ο Χαλκιάς έβαλε στο σκούταρι. Ο σκούταρης θα κάνει τη λάθος πάσα. Βρήκε τον Δρόσο. Ευκαιρία για τους ανώνυμους να μειώσουν ακόμα και να εξαφαρίσουν ένα τρίποντο. Μιαδάκης βρήκε Δρόσο. Να από το κέντρο ο Δρόσος, ωραίο το τελείωμα. Αλλά τον παρεμπόδισε ο Λαζίδης. Για να μαζέψει ο Ηλιόπουλος εκεί την μπάλα. 2,5 ακόμη. Αλκιάς. Ο Ηλιόπουλος. Ο Σκούταρης στη 45. Λαζίδης είναι στην κορυφή. Ξανά μια πάσα. Το φάουλ του Κωνσταντινίδη. Έγινε Πανταζίδης. Πανταζιά θέλει να περάσει. Στη γωνία βρίσκει τον Χαλκιά. Ο Ηλιόπουλος ψηλά είναι ο Λαζίδης. Περάσει, θα σηκωθεί. Δεν θα το βάλει. Σκιαδόπουλος. Δρόσος. Από τα αριστερά ψάχνει τους πρώτους εντός παιδιάς πόντους τους οι ανώνυμους. Λιγότερο από δύο για το ημίχρονο. Δρόσος. Βλάχος. Άλλη στη γωνία, δίποτε είναι άστοχο το Μηδιαδάκη. Πάμε στο σκούταρι. Βρίσκει μπροστά τον Ηλιόπουλο. Και φτάνει μέχρι απέναντι, σπάει αριστερά του στον Χαλκιά. Βγαίνει προς τα έξω. Και στη γωνία για τον Πανταζίδη. Παίρνει το δίποντο Πανταζίδη, είναι άστοχο. Λοιπόν, του Σκιαδόπουλου. Και στάνει μέχρι απέναντι. Στο γραφιστό είναι ο Κωνσταντινίδης. Σκιαδόπουλος ξανά για τον Βιλιαδάκη. Θα γυρίσει. Μία ο Βλάχος. Πάρει το δίποδο και θα το βάλει. Ορίστε το πρώτο για το παιδιά σπόντι. Ανώνυμους για να μειώσουν.
ένα λεπτό ακριβώς πριν την λήξη του πρώτου χρόνου, στο 13-12. Χαλκιάς. Θα βρει ψηλά τον Πανταζίδη. Πάσα στον Ηλιόπουλο, τον Μαρκάριο Βλάχος. Ηλιόπουλος όμως περνά, σηκώνεται, δεν το βάζει. Ριμπάν, Κωνσταντινίδη που κερδίζει το φάουλ από τον Λαζίδη. Διαδάκης. Λάθος. Βλέπεις ο Πανταζίδης, πετάει μπροστά, θα βρει τον Χαλκιά, θα σηκωθεί, θα αστοχίσει, rebound, το μαζεύει ο Βιγιαδάκης, όχι, πρόλαβε, 13-12 παραμένει, 15 δεύτερα στη διάθεση των Greek Fricasse, 22 για το παιχνίδι. Ναζίδης, 7 δεύτερα, όπως καταλάβατε χωρίζουν το χρονόμετρο των Greek Fricasse με εκείνους περίοδου. Λαζίδης βρήκε τον Ηλιόπουλο, ξανά Λαζίδης. Θα προλάβει να εκδηλώσει επίθεση. 6 τελευταία δεύτερα, όλα στη διάθεση. Το Ανώνυμος. Λάχος. Στον Διαδάκη που αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Σηκώνει στη σέντρα. Βγάλει την μπάλα στον Βλάχο, χάνει. Λαζίδης που κλέβει. Θα σηκωθεί, δεν θα προλάβει. 13-12 το ημίχρονο, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Οι Greek Fricasse βρίσκονται μπροστά με το χαμηλό 13-12. 6-8 το πρώτο δεκάλεπτο, επέτω Ανώνυμος, 7-4 το επιμέρους. Δεύτερο δεκάλεπτο υπέρ των Greek Fricasse. Γιατί η αστοχία για τις δύο ομάδες είναι και σφιχτές οι άμυνες. Εδώ όπως βλέπετε στη ζώνη οι Greek Fricasse. Μόλις 5 παίκτες απόψε, με 8 είναι οι Ανώνυμους. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει όμως να επιβάλλει το ρυθμό της απόψε. Με τις γνωστές σταθερές οι Ανώνυμους στα 3 δεύτερα από το Δήμο. Ομάδα στα χέρια των Greek. Πανταζίδης. Όπουλος η μπάλα μέσα στον Σκούταρη, με συγχωρείτε. Είναι ο Σκούταρης από τον Τάγαρη. Στην άλλη άκρη Διαδάκης για το Δήμο. Ρώσος θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Δήμος ο Δήμου. Μια τρίπλα πάει να σηκωθεί και δείξει το φάουλ. Δύο βολές είναι για το Δήμο. Για να σπάσει το ρόδι. Νωρίτερα από όλα τα δεκάδεκα στο σκορ. Στο πρώτο λεπτό, στα προηγούμενα δύο δεκάδεκα δηλαδή, δεν είχε άνοιξη. Ούτε τώρα θα γίνει με την πρώτη βολή του Δήμου να είναι άστοχη. Λαζίδης. Άφησε στον Πανταζίδη. Συγχωρεί για δύο Πανταζίδης, θα είναι άστοχος. Και πάνω το μαζέλος ο Τυρόπουλος. Λάχος στον Παθηνά. Μάλλον δεν είναι για να θα ρίχνει τους παίχτες του. Αλλά οι ακροδίμους αναγκεφτούν τις δύο βολές. Με την ευκαιρία να πάρει ότι έχασε στην προηγούμενη του επίσκεψη πριν λίγα δευτερόλεπτα την γραμμή. Θα βάλει πράγματι την πρώτη και το 13 όλα. Κάνεται. Οπότε βάλε στα χέρια των Greek Fricasse. Πανταζίδης. Ούτα
Σάρις θα σηκωθεί. Βιδιαδάκης στη γωνία είναι ο Δρόσος, ξανά Βιδιαδάκης, το κλείψιμο τον Ηλιόπουλο, αλλά απέναντι Ανταξίδης, βρήκε τον Χαλκιά, εκείνος κατευθείαν ωραία έβγαλε τον Λαζίδη, Πανταζίδης θα μπει μέχρι μέσα, θα βγάλει το πιο έξω στο σκούταρι, είναι στο λόγος και τον Λαζίδη, λάει ο Χαλκιάς, περάσει και θα σηκωθεί ο Χαλκιάς, θα αστοχίσει, ριμπάουντ από κανέναν, αλλά παραμένει σε χέρια Greek Fricassee. Σκούταρης. Να μουστάρει, να γυρίσει ο Σκούταρης, θα το βάλει. Με τρεις προσωπικούς πόντους ο Σκούταρη, Greek Fricassee περνούν μπροστά με τρεις. Τώρα ο Βιδιαδάκης, ο Δρόσος, κορυφή ο Σωτηρόπουλος για να σοφαρίσει, θα καταφέρνει ο Λαζίδης. Και φορά είναι στη μέγιστη του Μίτσος τώρα, Σκουδαρίς με άλλο καλάθι απέναντι. Περνούν μπροστά τώρα με 5 και ανανεώνουν τη μέγιστη τιμή της διαφοράς οι Greek Fricassee. 18-13, οι Ανώνυμους με τον Δήμου θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάλο ο Λαζίδη. Δεύτερη δεν μπαίνει και ο Σκούταρης ψηλότερα από όλους. Χαλκιάς. Καταζίδης. Ο Ηλιόπουλος για το Σκούταρη. Στο κόψιμο του Χαλκιά. Πολύ ωραία φάση βγάλαν την Greek Fricassee. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν οι δύο πόντοι του Χαλκιά. Και τώρα ψηλά ο Βιδιαδάκης. Και άλλο 8 η ομάδα των Ανώνυμους. Η γωνία ο Σωτηρόπουλος θα σηκωθεί, δύσκολο τελείωμα. Θα δείτε ξανά με το rebound. Λάχος στις θέσεις του Τάγαρη και Δήμου. Τα φάουλ έχουν οι Ανώνυμους 3, οι Greek Fricassee έως τώρα στα πρώτα σχεδόν 4 λεπτά παιχνιδιού. Στο τρίτο δεκάλεπτο Πανταζίδης. Χαλκιάς. Πανταζίδης. Κλείψιμο το ολοκληρώνει ο Βιδιαδάκης. Τρέξει και με την άλλη άκρη, του κάνει πολύ ωραία Βιδιαδάκης. Ήταν το ένα εδώ το rebound, είχε 9 πόντους, θέμα χρόνου με το WW το Λαζίδη. Θα βάλει τώρα για να πατήσει τους ψήφους πόντους. Τώρα θα το κάνει όμως κάνοντας και το WW που λέγαμε. Με ένα rebound και ένα καλάθι, 11 πόντι, 10 rebound, 20-14. Η Greek Fricassee μπροστά με ένα ειδημέρους 7-2. Βιδιαδάκης στη γωνία. Να είμαι στο Σκιαδόπουλο. Ξανά ο Βιδιαδάκης. Κορυφή είναι ο Δρόσος.
Λάθος για τον Σωτηρόπουλο, το τρίποντο του Σωτηρόπουλου μπαίνει και βγαίνει μπάλα, αλλά είναι και ο Διαδάκης. Βρίσκει ξανά τον Σωτηρόπουλο που δέχεται το φάουλ. Διαδάκης περνάει από κάτω. Έβγαλε στον Δρόσο, το τρίποδο του Δρόσο δεν είναι καλό, με άλλο ένα rebound. Βγει γρήγορα στην άλλη άκρη ο Ηλιόπουλος, Ζήτης. Έβγαλε ψηλά. Έβγαλε στη γωνία, το κουτάρι είναι άστοχο, rebound όμως καταλήγει στα χέρια του Ηλιόπουλου. Στα 14 επίθεση του Greek Freak έχουν άλλα 9. Να ο Ηλιόπουλος έχει πολλοτελείωμα, η μπάλα βρίσκει και συνεχίζει το απλό. Είναι άστοχο ο Ηλιόπουλος μαζί του, φύγει μόνος μέχρι την άλλη άκρη. Η μπάλα βγαίνει έξω την παρέμβαση του Χαλκιά. 4 τελευταία λεπτά και 9 δεύτερα τη τρίτη περίοδου. 20-14 το σκορ με το Greek Freak παραμένει το επιμέρους 7-2 που λέγαμε. Βλάχος θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο. Λαζίδης μάζεψε. Πάρε το τρίποντο, είναι άστοχο. Διαδάκη μαζεύει. Κάνει την μπάλα και κλέβει ο Πανταζίδης. Βρήκε σκούταρι. Σκιαδόπουλος καθαρίζει τη φάση από τα δεξιά τρέχει πολύ γρήγορα ο Βιδιαδάκης, φτάνει στην άλλη άκρη και το τρέιλερ Σωτηρόπουλο θα σηκωθεί ξανά. Λαζίδης θα γυρίσει ο ψηλός στον Greek Freak Café, θα στοχίσει ο Σωτηρόπουλος, μαζεύει 2.40 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο, στο 20.14 το μάτσε εδώ και λίγη ώρα. Σωτηρόπουλος βγάζει τρίπλα και βγάζει στο Διαδάκη να περάσει το Χαλκιά. Διαδάκης για 2 από μέση απόσταση το βάζει και θα βοηθούν το time out για το Greek Freak Café. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 2.26 του τρίτου δεκαλέπτου. Στο 16-20 το σκορ υπέρ των Greek Freak Café. 4 φάουλ έχουν οι ίδιοι, ένα μόλις οι ανώνυμους. Χαλκιάς. Βάζει στον Ηλιόπουλο. Ο Σκούταρης. Αντέξει με πλάτη. Καλά θα γυρίσει ο Σκούταρης, θα στοχίσει. Στον Τυρόπουλος είναι εκείνος που μαζεύει. Κυρία Μιώσης είναι εκ νέου εδώ η Ανώνυμους. Συγχωρείτε. Διαδάκης Δρόσος, Βλάχος 45. Σκιαδόπουλος. Βλάχος περνά, άφησε στον Σκιαδόπουλο, αλλά πέντε για την επίθεση των Ανώνυμων. Ο Διαδάκης από μακριά το τρίποντο, άστοχο και πάλι περνάει έξω. Στα χέρια των Greek. Ένα και 36 ακόμη. Πανταζίδης. Μπορεί να αρχίσουν από τώρα να κάνουν τα φάουλ τους οι ανώνυμους. Πάνε στο 4ο δεκάλεπτο με ελάχιστη ως μηδαμινή απόσταση από τους Greek Φιγκασέ. Ο Σωτηρόπουλος εδώ όμως κλέβει από τον Πανταζίδη. Στην άλλη άκρη. Αν βρήκε σε πόδι, αυτό πρέπει να γίνει. Το Ηλιόπουλου τρίποντο εδώ του Δρόσου είναι άστοχο. Ο Ηλιόπουλος είναι εκείνος που μαζεύει.
ο Σκουταρής. Τελευταίο λεπτό. Τώρα μπήκαμε σε αυτό. Το τρίτο δεκάλεπτο, ένα φάουλ πάνω στο Σκουταρή. Αναφορά για τους Greek Fricassé. Τον Σκουταρή τώρα να έχει την μπάλα. Στον Πανταζίδη, η γωνία παίρνει το τρίτο καλένα άστοχο του Ηλιόπουλου, τώρα το μάζεψε. Γιαντάκη, στη τελευταία 38, δεύτερα 16, έχουν οι Ανώνυμους. Σιαδόπουλος, Σωτηρόπουλος, γυρίζουν την μπάλα, οι Ανώνυμοι, περνάει ωραία ο Σωτηρόπουλος, που λέει ότι θα να μειώσει στους δύο. Δεύτερα ακόμη, δύο φάουλ να δώσουν οι Ανώνυμους. Δύο μπροστά τώρα μόλις οι Greek Fricassé Σκουταρής. Μέσα ο Λαζίδης και κάνει βήματα, ναι. 6,7 απομένουν για τους Ανώνυμους, για να δούμε τι θα κάνουν, μπορούν ακόμη και μπροστά να περάσουν με ένα τρίποντο. Δεν έχουν φάουλ, υπενθυμίζω, οι Greek Fricassé. Τώρα η επαναφορά, κλέβει όμως ο Χαλκιάς, θα σηκωθεί νωρίτερα και θα αστοχίσει. Μάζεψε ο Βυζιαδάκης, αλλά πέρασε έξω. Είχαμε εδώ λίγοι, το τρίτο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Τελευταία περίοδος λοιπόν, σε αυτό το χαμηλό σκορο, αλλά γεμάτο ανταγωνισμό μάτς. Το παιχνίδι είναι στους δύο. Σκορ κι ας είναι στο 20-18, δείχνει το πόσο αμφίροπο είναι αυτό το μάτς. Άστοχες οι δύο ομάδες από όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Χαρακτηριστικό είναι ότι καμία ομάδα στο επόμενο σκορ δεν έχει ξεπεράσει αν το διψήφιο 6-8-7-4-7. Έχει τα δεκάλεπτα το πρώτο, αν και στους Ανώνυμους, τα άλλα δύο σου έχει φυγασέ. Σκουταρής και ασυλευθερώθηκε, περνάει, σηκώνεται αλλά είναι ο Σωτηρόπουλος μαζεύει και οι Ανώνυμοι μπορούν ακόμη και να περάσουν μπροστά τώρα. Λάχος απέναντι, βρήκε τον Σκιαδόπουλο στην κορυφή. Σωτηρόπουλος στη 45, είναι ο Βυδιαδάκης, είναι και το screen ο Σωτηρόπουλος. Παταβυδιαδάκης από την γωνία, ο Δρόσος για 3, το πάλι, όλο να rebound του Λαζίνη και υπαριθμό 14. Πανταζίδης έβγαλε στον Γιώργο Ηλιόπουλο. Σκουταρής, πρόσωπο γυρνά, τα είχε το δίποντο, το βάλει την μπαν του Σκιαδόπουλου. Συμπληρώσαμε και το πρώτο αγωνιστικό λεπτό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάσα από το Βυδιαδάκη είναι λάθος και κλέβει ο Ηλιόπουλος. Ευκαιρία εδώ μεγάλη για τον Greek Fricassé. Πάσα του Ηλιόπουλου στο Χαλκιά, το βάζει ο δεύτερος. Ωραίος εθνιδιασμός εκεί, 3-1-2-1 οι Greek Fricassé καταπεξήλθαν άψογα και έκαναν το 22-18. Δρόσος, Διαδάκης, πάρει ένα τρίποντο, θα είναι άστοχο του Λαζίδη. Βάζει ο Λαζίδης, περάσει 1-2, έβγαλε στον Ηλιόπουλο. Μία προσποιείται ο Πανταζίδης, παίρνει το τρίποντο. Στο πω, ο Σιαδόπουλος που μάζεψε, άφησε στον Βυδιαδάκη. Για τον Βλάχο. Πάσα, θα την βρει, θα περάσει όμως ο Βλάχος, πολύ όμορφο καλάθι από τον Στάθη Βλάχο. Πατήσει τους 20 ομάδα των Ανώνυμους και να μειώσει στους 2, 20-22 μπροστά η Greek Fricassé. Ενδεικτικό της αμφιροπότητας του παιχνιδιού, αν υπάρχει αυτή η λέξη, είναι το ότι έχει στη τιμή της διαφοράς ήταν μόλις στους 6 πόντους. Ως τώρα για τους Greek Fricassé, ο Σκουταρής αστοχή, Λαζίδης μαζεύει αστοχή επίσης και μαζεύει και ο Ηλίας Σαντόπουλος. Να δώσει ξανά την ευχή στην ομάδα του. Και αν δάκης θα περάσει, πάει και λίγο τη μέση στο τελείωμα. Είναι άστοχο, αλλά ο Βλάχος είναι εκείνος που μαζεύει. Θα περάσει, θα σηκωθεί. Πάνε δύσκολο καλάθι από τον Βλάχο. Φοβερός εκεί,
κράτησε την ισορροπία του, τελείωσε για το 22 όλα. Σκουταρίζει για τον Πανταζίδη. Τελευταία 7 λεπτά. Κάνει ένα φάουλ τώρα τις δύο ομάδες. Λαζίδης άφησε για τον Λαζίδη, παίρνει το τρίποντο, καλά πάει, δεν παίρνει όμως. Σιλόπουλος, για να δει τον Γκρόσο. Διαδάκης μέσα για τον Σκιαδόπουλο, ανεβαίνει για τον Σκρίν στον Βλάχο. Θα μας κερδίσει ένα φάουλ. Οι Ανώνυμους μετά από ώρα στο μάτς έχουν την ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά. Συγκεκριμένα από το πρώτο δεκάλεπτο, το τέλος του 6-8. Έκτοτε η Greek Freak σε βρίσκονται στην πέρα. Στην προβάδυμα τώρα θα έχουμε χάσει. Αγαρίσα στο και ο Σκούταρη μαζεύει. 6 και 20 ακόμη. Πανταζίδης. Ο Λιόπουλος θέλει να περάσει από το κέντρο. Το κάνει, θα σηκωθεί, θα αστοχίσει, αλλά έχει γίνει φάουλ. Βάζει την πρώτη στις 3.22. Άρα τη δεύτερη Καδόπουλος και τώρα Διαδάκης. Σωτηρόπουλος από το κέντρο και κερδίζει ένα φάουλ. Λιγότερο από 6 λεπτά για τη λήξη. Μένουν σφιχτές και οι δύο άμυνες, αλλά παραμένει και υψηλή αστοχία. Γιαννάκης Ράση, πατάει ένα δίποντο, είναι άστοχο. Το μαζεύει ο Λαζίδης. Ο Σκουταρής βλέπει απέναντι τον Χαλκιά. Στη γωνία για το Σκούταρη ξανά. Ο Λαζίδης έχει συμβολήσει και λίγο πιο πίσω αστοχή, αλλά ο Σκούταρης εκεί με αυτοδυσία μαζεύει το επιθετικό. Είναι το 11ο rebound του για απόψε. Χαλκιά Σκούταρης, τρίποντο Σκούταρη, δεν μπαίνει, αλλά ο Πανταζίδης είναι εκεί για να δώσει άλλη μια ευκαιρία στην ομάδα του. Ο δίποντο ο Πανταζίδη είναι, ναι, είναι για δύο το σουτ. Πάλι φοβερό μπαζερ μπίτερ, 25-22. Σωτηρόπουλος, Σκιαδόπουλος. Θα γυρίσει, θα σηκωθεί, θα αστοχίσει ο Λαζίδη. Έναντι κατευθείαν για τον Πανταζίδη. Σηκώνεται αλλά δεν το βάζει. Μεγάλη ευκαιρία δεν έχει να περάσουν. Μπροστά με 5. Τώρα τους τώρα παραμένει στους 3 από τους ανώνυμους και μπορεί εδώ να την σοφαρίσει ο Βιδιαδάκης. Ταγάρης τραυματίζεται στο rebound. Ο Τάγαρης φαίνεται να είναι εντάξει. Επαναφορά Λάκος, ξανά Τάγαρης. Θα πάρει το δίποτα, θα το βάλει. 25-24. Δύο φάουλ έχουν οι Greek Fricasse, ένα μόλις οι ανώνυμους. Ξανά δεν επιβεβαιώνεται σε πολλά φάουλ και επαφές στην άμυνα. Χαρτιάς, ο Σκούταρης, αλλά μέσα στο Λαζίδη. Θα γυρίσει ο Λαζίδης, δεν θα το βάλει. Σκιαδόπουλος. Γιαννάκης όμως γεστράει εδώ και χάνει την μπάλα. Το παιχνίδι θα σταματήσει γιατί
καλά με τον Μιαδάκη. Πώς δεν φαίνεται να πάθει κάτι. Στη θέση του βέβαια θα μπει ο Δρόσος. Λιγότερο από 4 λεπτά μπροστά με έναν μόλις η Greek Fricassé. 5-6 το επιμέρους χώρο υπέρ των ανώνυμων σε αυτό το δεκάλεπτο. Σκούταρης, Λαζίδης, Πανταζίδης. Πέρασε μέσα στο Λαζίδη, θα σηκωθεί και θα κερδίσει τις δύο βολές. Αλλά εκείνο ο Σκουταρής κρατήσει ζωντανή το μάτι σε αυτήν την επίθεση. Θα γυρίσει τώρα, θα είναι άστοχος του Σωτηρόπουλου, τρέχει το γήπεδο, σπάει αριστερά του στον Τάγαρη, φτάνει μέχρι απέναντι ο Τάγαρης. Βλάχος βρίσκει ψηλά τον Τάγαρη με την οζιά τον Δρόσο, αλλά εννέα για την επίθεση των ανώνυμων. Ευχαριστώ, δεν είναι καλό, αλλά εκείνο ο Βλάχος που θα γυρίσει θα το βάλει η Λαζίδης. Την άλλη άκρη έχει φύγει ο Πανταζίδης, προτιμάει να ηρεμήσει τον ρυθμό και σωστά πράττει. Και τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού η Greek Fricassé μπροστά με 2, 26-24, Σκούταρης, ωραία μέσα για τον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος ψάχνει, πάει να χάσει, ανακτά. Αλλά 3, αλλά 2. Ο Ηλιόπουλος και θα το βγάλει, πολύ μεγάλο σουτ αυτό από τον Γιώργο Ηλιόπουλο για να βάλει την ομάδα του μπροστά με 4 στα τελευταία 2,5 λεπτά. Σωτηρόπουλος βρήκε τον Βλάχο, το τρίποδο του Βλάχου είναι άστοχο. Σκούταρης, Ηλιόπουλος πρέπει να περάσουν τη σέντρα εδώ, κάνει ο Ηλιόπουλος από τον Σκιαδόπουλο. Βλάχος με την μπάλα, είναι ο Τάγαρης, δρόσε την πάσα του Σκιαδόπουλου και τώρα ο Σωτηρόπουλος περάσει και θα σηκωθεί για 2, θα το βάλει ο Σωτηρόπουλος. 28-26. Στους 2 το μάτς, λιγότερο από 2 λεπτά, για να δούμε crunch time. Λαζίδης, πλάτη, καταλήξει τον Σκούταρη, τρίποδο του Σκούταρη, άστοχο. Για να δούμε τι θα κάνουν εδώ οι ανώνυμους. Μπορούν και με τρίποδο να περάσουν μπροστά, τελευταία 90 δεύτερα. Σπυρόπουλος, δίπλα του είναι ο Δρόσος, παίρνει τον drive από το κέντρο. Βλάχος και εκείνος θέλει να πάρει τον drive, έσπασε έξω. Σωτηρόπουλος στο τρίποδο είναι άστοχο, αλλά εκείνο Τάγαρη για να εσοχαρίσει. Όλα 1 και 18 για τη λήξη. Για να δούμε ορατό και το ενδεχόμενο της παράτασης. Πανταζίδης για τους Greek Fricassé, οι οποίοι δεδομένου των συνδικών απόψε τα έχουν πάει περίφημα για 5 άτομα ρόστερ. Βέβαια είναι αρκετά άστοχοι, ωστόσο κρατιούνται στο παιχνίδι. Ανάξια τώρα θα κερδίσει το φάουλο Λαζίδης από τον Σκιαδόπουλο. Τρίτο, τον Ανώνυμους 2 έχουν οι Greek Fricassé. Έχουμε μπει και στο τελευταίο λεπτό. Η επαναφορά με το Χαλκιά να βρίσκει το Λαζίδη. Περνάει από το κέντρο. Λαζίδης, πανέμορφη κίνηση, θα σηκωθεί για τις δύο βολές. Βλέπαμε τη φάση της χρονιάς εδώ με τον Λαζίδη. Να στόχισε στο τελείωμα. Βάζει την πρώτη. Μπαίνει και η δεύτερη. Και έχουμε το time out για τους ανώνυμους. Στρέφουμε. Τελευταία 52 δεύτερα. Στο 30-28 το σκορ.
υπέρ των Greek Fricassé μετά τις δύο βολές του Λαζίδη. Παιχνίδι ωριακά τριών. Για να δούμε όμως τι θα κάνουν οι ανώνυμοι στη σχεδία σας αυτό το time out, αυτή την επίθεση που μπορεί να κρίνει πολλά, ακόμα και την παράταση. Για να δούμε. Ωστόσο υπάρχει χρόνος αντίδρασης μετά. Πολλά τα ενδεχόμενα, όλα θα τα δούμε. Ξεκινούμε από τώρα και την επίθεση των ανώνυμων. Ο Δρόσος, 45 είναι ο Βλάχος. Ωραία, ελευθερώθηκε ο Σωτηρόπουλος. Πάει να χάσει, έβγαλε στη γωνία και το Βιδιαδάκι, αλλά 4. Την κορυφή ο Δρόσος παίρνει ένα μεγάλο τρίποντο, δεν θα το βάλει. Ο Βιδιαδάκι μαζεύει, δεν ανανεώνεται. Ο χρόνος επίθεσης ή ανανεώνεται. Κούμπησε. Πρέπει να κούμπησε, ναι. Κούμπησε Στεφάνη. Είναι 14 δεύτερα. Όπως αντιλαμβάνομαι για τους ανώνυμους. Κούμπησε μπάλα Στεφάνη. Πράγματι είναι 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 34 για το μάτς. Για να δούμε. Βιδιαδάκης βρήκε τον Σκιαγόπουλο λανθασμένα, κλέβει ο Ηλιόπουλος και κατευθείαν το φάουλ πάνω στο Λαζίδη. Είναι βολές. Αυτός είναι το πέμπτο φάουλ. Κρισιμότατες βολές, τις οποίες καλείται να εκτελέσει εδώ ο Λαζίδης. Βάλει την πρώτη. ...31-28... Μπαίνει και η δεύτερη και το time για τους ανώνυμους. Επιστρέψαμε. Τελευταία 30 δεύτερα με 32-28. Μπροστά με 4 βρίσκονται οι Greek Fricassé. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Βλάχου. Σωτηρόπουλος. Ο Δρόσος. Αλλά 8. Το τρίποδο του Βλάχου δεν θα μπει. Μαζεύει ο Βιδιαδάκης. Έχει γίνει το φάουλ. Είχα να δώσουν 2. Και τώρα έχουν άλλο ένα να δώσουν οι Greek Fricassé. Επαναφορά. 18 ακόμη δεύτερα, 14 για τους ανώνυμους. Τρίποδο ξανά το Δρόσο, δεν μπαίνει. Σκούταρης που μάζεψε. Το φάουλ. Νομίζω άμα βάλει και αυτές τις βολές ο Σκούταρης είναι game over. Κράτηση η Greek Fricassé. 3-28. Θα βάλει και τη δεύτερη. 13,4 δεύτερα. Θα παίξουν εδώ τα ρέστα τους οι ανώνυμους. Με τον Βιδιαδάκη. Περνάει γρήγορα, εκείνος θα σηκωθεί πανέμορφο το τελείωμα. Βάζει ένα φοβερό καλάθι ο Βιδιαδάκης. Η επαναφορά γίνεται. Λαζίδης. Θα γίνει το φάουλ από τον Βιδιαδάκη. Στη γραμμή για δύο βολές ο Λαζίδης. 30-34. Τέσσερα δεύτερα απομένουν. Χάνει την πρώτη ο Λαζίδης. 4-30.
χάσει και αυτή ο Λαζίδης. Μάζεψε ο Βιδιαδάκης, από τη σέντρα πετάει την μπάλα. Από εδώ θα λήξει το μάτς με το 30-34 υπέρ των Greek Freak. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το μάτς αυτό μαζί μου. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.